Η ανθρωπότητα, έχοντας περάσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που περίπου τότε άρχισαν να τίθονται τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθεριών και ίσης μεταχείρισης, και μετά από πολλούς αγώνες για ελευθερίες και ισότητα, το θέμα του φύλου, ως συλλογική ταυτότητας αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και την δεκαετία του 80 και μετά στη δημόσια συζήτηση αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο, αν και η έννοια αυτή εισήχθη για πρώτη φορά τη δεκαετία του 50 από τον ψυχολόγο, ψυχαναλυτή John Money, γύρω από το λατινογενές gender, κοινωνικό φύλο. Στα ελληνικά, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά τους όρους γένος και φύλο για το βιολογικό και για το κοινωνικό φύλο, έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη. Αξία έχει να δούμε ποιες είναι οι αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις κατευθυντήριες γραμμές για το φύλο, ενός οργανισμού που κατά τεκμήριο δεν τον διακρίνουν οι πιο προοδευτικές κατευθύνσεις, αφού θα πρέπει να κρατά κάποιες ισορροπίες και οι μεταβολές γίνονται μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις. Διαβάζω από τις κατευθυντήριες γραμμές του, την έκδοση του Αυγούστου του 2015. Το φύλο αναφέρεται στα κοινωνικά κατασκευασμένα χαρακτηριστικά των γυναικών και των αντρών, όπως οι νόρμες, οι ρόλοι και οι σχέσεις που υπάρχουν αναμεταξύ τους. Οι προσδοκίες σε σχέση με το φύλο ποικίλουν μεταξύ πολιτισμών και μπορούν να αλλάζουν μέσα στο χρόνο. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίζουμε ταυτότητες που δεν εντάσσονται στη διμερή κατηγοριοποίηση φύλοι άρεν. Αυτές οι νόρμες σε σχέση με το φύλο, οι σχέσεις και οι ρόλοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο για τα πρόσωπα με trans ή intersex ταυτότητες. Γεννιόμαστε και ταυτοποιούμαστε σε ένα φύλο και με αυτό μας στέλνουν στον κόσμο. Όμως για πολλούς ανθρώπους τούτο είναι αιτία πηγής διακρίσεων, καθώς το φύλο δεν είναι μόνο έμφυτο και ούτε καθορίζεται αποκλειστικά από την βιολογική διαφορά, αλλά από πολλούς παράγοντες κοινωνικούς και πολιτιστικούς. Εάν θέλαμε πραγματικά να βάλουμε μία επικεφαλίδα, πιθανότατα θα τέριαζε, πέρα από τη διμερή αντίληψη των φύλων. Ή αν θέλετε, ακόμη καλύτερα να μιλάμε για έμφυλες ταυτότητες που υπερβαίνουν την κυρίαρχη διμερή αυτή αντίληψη για τα φύλα και που τόσος δώρος έγινε όταν για πρώτη φορά, επιτέλους, συμπληρώνω εγώ, και με τραγική καθυστέρηση δεκαετιών, τον χρόνο που μας πέρασε έγινε μία πρώτη, έστω ελάχιστη, που θα πρέπει στο μέλλον σαφέστατα να γίνει σε πιο συστηματικό ολοκληρωμένο επίπεδο, απόπειρα να μιλήσουμε για έμφυλες ταυτότητες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα στα σχολεία. Συχνά τίθεται η ένσταση και ιδίως σε καιρούς κρίσης. Μα έχουμε τόσο σημαντικά θέματα, τώρα σας ήρθε να τα βάλουμε όλα στο κάδρο. Η ίδια ένσταση μεταξύ άλλων, γιατί κατά την περίοδο που συζητούνταν ως νομοσχέδιο ακούσαμε τα μύδια όσα κακοποιητικά και προσβλητικά, τέθηκε όταν συζητούνταν ο νόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Ένα αναμφίβολα πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να το ακολουθήσουν πολλά περισσότερα για την αναγνώριση των τρανς ταυτοτήτων, αφενός μεν ώστε να ενθαρρύνουν να αρθούν οι περιοριστικές προϋποθέσεις, η ηλικία, το οικογενειακό στάτους, η μεταβολή των ληξιαρχικών πράξεων τέκνων, αφετέρου να υπάρξουν περισσότερες προβλέψεις, εκπαίδευση, υγεία, πρόσφυγες, δυνατότητα κενής καταχώρησης. Όμως, παρόλα αυτά, η νομοθεσία αυτή παραμένει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κεκτημένο για την κοινότητά μας, που δεν ήρθε ανέμακτα, σε εισαγωγικά, αλλά μετά από πολλή δουλειά και αγώνα και πολεμήθηκε από πολλούς που πλην των συντηρητικών αναφορών τους είχαν σύνδεση ως φαίνεται με το υπερπέραν, με τον ημιτό που κρατά καλά κρυμμένο το μυστικό όπως λέει και το τραγούδι. Βεβαίως αυτή η ένσταση ακούγεται πάντα, όχι μόνο τώρα. Πάντα κάποια θέματα θεωρούνται σε εισαγωγικά σημαντικά, άλλα μικρότερης σημασίας υποδεέστερα. Κατά κανόνα τα θέματα έμφυλων ταυτοτήτων, διακρίσεων, παρενοχλήσεως, βίας κτλ.
Ο του θαύματος είναι αυτά που κατατάσσονται από κάποιους ως τα υποδιέστερα. Πάντα κάποια άλλα είναι πιο σημαντικά. Δική μου τίτλη. Μη μας κουντάτε το συντηρητισμό και την κολοχωνεμένη πατριαρχία. Κολοχωνεμένη. Διαχώνεψη. Αν και οι πολιτισμοί και οι περιστάσεις διαφέρουν κατά πολύ και η χώρα που θα αναφερθώ εκτός από πολύ μακρινή δεν είναι ευρωπαϊκή, επιτρέψτε μου να κάνω μία παράλληλη αναφορά. Έτος 2001. Η μακρινή Αργεντινή χρεοκοπεί μέσα από μεγάλο κρότο και βία περιστατικά. Λίγα χρόνια αργότερα η κυβέρνηση της Κίρχερνερ, όταν ακόμη η χώρα σε μια πολύ μεγάλη δυσπραγία και με διενέξ με τους πιστωτές της αποφασίζει να φέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή όλα τα θέματα ανισοτήτων και έμφυλων διαφορών, που τότε πέρασε και την νομοθεσία για τον γάμο ομοφύλων και την υιοθεσία, ψηφίζει εξαιρετικές νομοθεσίες για την ισότητα των φύλων με ποσοστώσεις και με πάρα πολλά άλλα σε θέματα δικαιωμάτων. Πλήρες, ολοκληρωμένο δηλαδή πλαίσιο και εν κατακλείδη το 2011 περνάει την πρώτη νομοθεσία για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που παραμένει ακόμη και σήμερα μία από τις καλύτερες στον κόσμο με βάση μόνο τον αυτοπροσδιορισμό, χωρίς δικαστήριο όπως συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά με μία απλή διοικητική διαδικασία εντός 30 ημερών. Με ρυθμίσεις για την εκπαίδευση, την υγεία, για τους πρόσφυγες, τα πάντα όλα. Επιτρέψτε μου έτσι να το πω λαϊκά. Εν μέσω λοιπόν ενός όχι τόσο ιδηλιακού τοπίου, ενώ γενικότερα ως προς την κατάσταση της χώρας, η κυβέρνηση αυτή έκανε την χώρα πρότυπο σε θέματα αποκατάστασης θεμάτων έμφυλης διαφοράς και σεξουαλικής ταυτότητας, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά διεθνώς. Πραγματικά δεν θέλω να κάνω αδόκιμους παραλληλισμούς, καθώς οι χώρες μας έχουν περάσει από εντελώς διαφορετικές περιστάσεις. Όμως το παράδειγμα αυτό δεικνύει ότι τα πάντα καθορίζονται από την πολιτική βούληση και μόνο. Και τα ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων, καθώς για να αναδειχθούν πρέπει σε εισαγωγικά να ξύσουμε το συντηρητικό υπόστρωμα των κοινωνιών μας για να αναδειχθούν και να τολμήσουμε, είναι δείχτης του κατά πόσον θέλουμε να πάμε τα πράγματα μπροστά σε μια κατάσταση σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που όπως θα συμπεριλαμβάνουν όλες και όλους μας, χωρίς να περισσεύει καμιά και κανείς μας. Γιατί αυτά τα ζητήματα των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας μας. Συμπερίληψη λοιπόν. Πριν λίγες ημέρες ήμουν ομιλήτρια σε μία άλλη εκδήλωση που διοργάνωσαν η Διεθνής Αμνηστία και το ΜΟΒ για την κύρωση της Κωνσταντινούπολης, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο, χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και της βίας. Ένα από τα θέματα που μου τέθηκε εν συνεχεία μετά το πέρας των ομιλιών από το ακροατήριο είναι ότι όταν ως τρανς συλλογικότητα θέτουμε σε αυτό το πλαίσιο τα ζητήματα των διακρίσεων και βίας που υφίστανται τα τρανς πρόσωπα, δεν κάνουμε και πολύ καλά. Καθώς κατά την άποψη αυτή, όπως μου διατυπώθηκε, ίσως δεν είναι τόσο καλή ιδέα να θέτουμε αυτά τα ζητήματα μαζί με τα ζητήματα διακρίσεων και βίας που δέχονται οι γυναίκες. Μία ένσταση που μου τέθηκε ήταν ότι εμείς μιλάμε για τρανς ανθρώπους, όχι μόνο για τρανς γυναίκες που είναι γυναίκες. Δηλαδή, ότι εφόσον μιλάμε για τρανς ανθρώπους, συμπεριλαμβάνουμε τους τρανς άντρες, οι οποίοι είναι άντρες. Η απορία που μου γεννήθηκε είναι, okay, οι τρανς άντρες είναι άντρες, φυσικά. Απολαμβάνουν όμως τα προνόμια που επιφυλάσσει η πατριαρχική κοινωνία στους άντρες. Στην αναζήτηση εργασίας και γενικότερα σε όλο το κοινωνικό του στάτους έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους βιολογικά εννοώ άντρες. Οι διακρίσεις και η βία όμως που αντιμετωπίζουν που οφείλεται δεν είναι έμφυλες διακρίσεις και βία.
Οι ερωτήσεις βέβαια είναι ρητορικές, γιατί οι τρανς άντρες ασφαλώς και είναι άντρες και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όμως, ασφαλέστατα, τα πολλά κρούσματα παρενοχλήσεων, άνησης μεταχείρισης, αποκλεισμού, διακρίσεων και βίας σαφέστατα έχουν έμφυλη καταγωγή και προφανώς όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίζουν ιδεολογικά, επαναλαμβάνω, άντρες. Αυτό ακριβώς, λοιπόν, σημαίνει συμπεριληπτικότητα. Όταν αναφέρομαι όμως σε συμπεριληπτικότητα, δεν εννοώ μόνο ως προς το εύρος των έμφυλων ταυτοτήτων, αλλά και προς όλες τις δυνάμεις ή υποομάδες που αντιμετωπίζουν συμπίεση και καταπίεση. Αναφέρομαι επί παραδείγματι στις γυναίκες και στα τρανς πρόσωπα που βρίσκονται στις φυλακές, στις πρόσφυγες. Αναφέρομαι ακόμη στα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία, που καταπατώνται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και βιώνουν κοινωνική απομόνωση και στιγματισμό. Και θα συμπλήρωνα ότι ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον κρίσης πρέπει να δίνουμε πάντα το βάρος στους πιο αδύναμους, τους πιο στιγματισμένους, σε αυτούς που υποφέρουν από πολλαπλές διακρίσεις. Αντίθετα όμως, εάν γυρίσουμε 5 χρόνια πίσω, θυμάστε όλες και όλοι το 2012, τούτο όχι μόνο δεν έγινε πράξη, αλλά οι πιο ευάλωτες μειονότητες, αυτές δηλαδή που θα έπρεπε να βρουν τη στήριξή μας, βρέθηκαν σε ένα φρικόδες κυνήγι μαγισσών, και εννοώ όσα συνέβησαν με το κυνήγι των οροθετικών γυναικών, που το πογκρόμ αυτό είχε θύματα και τρανς γυναίκες, και μπορώ να αναφερθώ και σε άλλα παραδείγματα, όπως ανάλογο πογκρόμ που συνέβη ένα χρόνο αργότερα και στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη, όλη αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης, να αναλογιστούμε ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες υπέστησαν όχι απλά καθίζηση, αλλά βρέθηκαν στην απόλυτη ένδυα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις τρανς γυναικών που βρέθηκαν άστεγες, άλλων τρανς γυναικών που ακόμη και αυτό το μεροκάματο του τρόμου που αποκλεισμένες έβγαζαν στη σεξουαλική εργασία, πλέον ούτε και αυτό δεν είχαν την δυνατότητα να βγάλουν και δεν μπορούσαν και ακόμη κάποιες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινή διαβίωσή τους. Ακόμη και πριν ένα μήνα, στο γραφείο μας, έπρεπε να φιλοξενούμε έναν αριθμό τρανς ανθρώπων που δεν είχαν στέγη, δεν είχαν τα στοιχειώδη για την τροφή τους και ακόμη αναγκαζόμαστε να συνεργαζόμαστε με άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, ώστε να αντιμετωπίσουμε το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό πρόβλημα, που εμείς μπορεί να συζητάμε με ενδιαφέρον, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους είναι επίγον, θεμελιώδες ζήτημα επιβίωσης. Με αφορμή λοιπόν την Διεθνή ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και με κάθε δυνατή αφορμή, ιδίως σε περιβάλλον κρίσης, πρέπει να αναστοχαστούμε και να δούμε πώς μπορούν οι κοινωνίες μας να προχωρήσουν με περισσότερη αλληλεγγύη, συμπερίληψη, δικαιώματα και ελευθερίες. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως αύριο την ημέρα αυτή, δεν ξέρω αν έτυχε ή πέτυχε όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, γίνεται η δικάσιμος για τη μεταβολή της καταχώρησης του φύλου τρανς γυναίκας πρόσφυγα, μία από τις περιπτώσεις που ο νόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δυστυχώς δεν κάλυψε. Θα είχε συμβολική σημασία λόγω της ημέρας, εάν η έδρα δικαιώσει τη γυναίκα αυτή και την αναγνωρίσει με την πραγματική της ταυτότητα. Και συμβολική σημασία βεβαίως για μας, για την τρανς κοινότητα. Εύχομαι λοιπόν η αυριανή ημέρα, και ας βάλουμε την πιο θετική μας ενέργεια, να μπει στο ημερολόγιο ως μια σημαντική ημέρα για τα δικαιώματα των τρανς προσφύγων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.